Ένα σεμινάριο που στην κυριολεξία μπορεί να σώσει ζωές παρακολούθησαν οι προπονητές και στελέχοι της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Υπήρου στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ. Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ, στελέχη του οποίου έκαναν θεωρητικά μαθήματα αλλά και έδειξαν στην πράξη στους παρευρισκόμενους πώς μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο, όπως αποδεικνύεται και από την συμμετοχή των στελεχών και μελών των αθλητικών σωματείων. Ο ανώτερος αργός σε μια απόφραξη μπορεί να προκληθεί από την γλώσσα ίδρυμα αναπαραγών πιστών σε ένα σώμα στο σημείο, αίμα και έμελο. Στον κατώτερο αργό πάλι μπορεί να έχουμε απόφραξη από επίσης ίδρυμα αίμα, ξένο σώμα στο σημείο, λαϊκό σπασμό, βροχόσπασμο ή ισορρόφηση γραστηριακού περιεχομένου. Η γλώσσα είναι ένας μεγάλος μυς που η ρίζα του είναι στην κάτω γνάθο, που είναι το μόνο κινητό μέρος του κεφαλιού. Σε μία απώλεια συνείδησης, λόγω απώλειας μυϊκού τόνου, η γλώσσα έρχεται και κάθεται εδώ, σε αυτό το σημείο. Οπότε, τι κάνει εδώ, κλείνει τον αεροπορικό, τη δίωδο του αέρα, να περάσει από το στόμα τη μύτη, στο φάρια, στο λάργα, στην τραχέα και στους βρόμους. Μια άλλη δεξιότητα πάλι με τα χέρια μας είναι με το χέρι μας στηρίζουμε το κεφάλι πάλι στην αρχή του τριγωνού της κεφαλής και με τα δάχτυλά μας τραβάμε το πηγούνι προς τα πάνω. Και αφού το πηγούνι έρχεται προς τα πάνω, τι κάνει ταυτόχρονα, παρασύρει και τη γλώσσα προς τα πάνω, γιατί είπαμε, η γλώσσα, η ρίζα της είναι στην κάτω γνάθο, που είναι το μόνο κινητό μέρος του σώματος, του κεφαλιού, συγγνώμη, και τραβώντας την παρασύρουμε, οπότε απελευθερώνουμε τον αεραγωγό. Η τρίτη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε, και αυτή ενδείκνεται σε υποψία κάκωσης αυγενικής μοίρας σποντυλικής στήλης, ερχόμαστε πίσω από τον ασθενή, στηρίζουμε τα χέρια μας και εγκλωβίζουμε το κεφάλι με τις παλάμες μας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Περιφέρειας Υπήρου και ιδιαίτερα του Αντιπεριφερειάρχη Οδυσσέα Πότση, ο οποίος παρέδωσε στον ΣΕΓΑΣ και έναν εξωτερικό απεινιδωτή. Στο περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρθηκε ο Διευθυντής της 7ης Περιφέρειας του ΕΚΑΒ, Μιχάλης Τσοβίλης, ενώ τα στελέχη του ΣΕΓΑΣ δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση αντίστοιχων δράσεων. Ως Περιφέρεια Υπήρου συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα να θωρακίσουμε κάθε αθλητικό χώρο με έναν απεινιδωτή, αλλά κυρίως να εκπαιδεύσουμε τους γύρω από έναν χώρο που τοποθετείται ο απεινιδωτής. Εν προκειμένου, σήμερα είμαστε στο στάδιο ζωσιμαδών που ούτως ή άλλως έχει απεινιδωτή, αλλά σήμερα δίνουμε και έναν άλλον στον ΣΕΓΑΣ και όπως βλέπετε με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ εκπαιδεύουμε προπονητές. Έτσι θα συνεχίσουμε και σε άλλους αθλητικούς χώρους, σε ποδοσφαιρικούς χώρους. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα εγχείρημα μαζί με την ΕΨΥΠ να θωρακίσουμε όλα τα γήπεδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ έχουμε εδώ πέρα να εκπαιδεύσουμε το κοινό σε πρώτες βοήθειες. Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός πάροχος προνοσοκομιακής φροντίδας δημόσιος στην Ελλάδα. Θα εκπαιδευτούν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Επίσης θα εκπαιδευτούν και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις που είναι απειλητικές για τη ζωή, όπως πνιγμονή, εγκεφαλικά επεισόδια, επιληπτικές κρίσεις. Τα πρώτα λεπτά σίγουρα είναι τα πιο σημαντικά για κάποιον που παθαίνει μια καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σίγουρα οι πρώτες βοήθειες που θα του παρέχουν θα είναι σημαντικές για την ζωή του. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ και τους ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική τους προσφορά. Κρίνουμε απαραίτητο το σεμινάριο αυτό, γιατί θα παρέχει γνώσεις στους συμμετέχοντες, τις οποίες γνώσεις θα χρησιμοποιήσουν σε χώρους που κινούνται, σώζοντας ίσως μια ζωή. Ευχαριστούμε θερμά
την περιφέρεια Επίρου και τον κύριο Πότση ειδικότερα για την χορήγηση φορητού απεινιδωτή στη νέα σέγαση Επίρου και στο ΠΕΑΚΙ, ένα ιατρικό εργαλείο που σε συνεργασία με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση είναι απαραίτητο για να, σώζονται ζωές. Θα ακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια, τα οποία σεμινάρια γίνονται είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά. Με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΚΑΒ, το οποίο πάντα είναι δίπλα μας σε όλους τους αγώνες, όποτε και το έχουμε ζητήσει έχει ανταποκριθεί, καθώς και την περιφέρεια Επίρου, η οποία είναι παρούσα σε όλες τις οργανώσεις μας. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Πότση για την προσφορά που μας έκανε ενός απεινιδωτή, ο οποίος απεινιδωτής θα χρησιμοποιείται καθημερινά στο στάδιο όταν χρειαστεί και σε διάφορες αθλητικές οργανώσεις.